Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και της Τομεακής Οργάνωσης Νοτίων Συνοικιών της ΚΝΕ, αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη και συγκίνηση τον σύντροφο Διαμαντή Μαυροδόγλου και εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του συντρόφου. Η πλούσια κληρονομιά που αφήνει στην ΚΝΕ την νεολαία του Κουκουέ, ο σύντροφος Διαμαντής, είναι η έμπνευση από την αλήγιστη στάση του και την ανταλλάντευτη πάλη του για το δίκαιο της εργατικής τάξης μέσα από τις γραμμές του Κουκουέ, κόντρα σε φυλακίσεις, βασανιστήρια, τρομοκρατία. Είναι η διαπαιδαγώγηση για εμάς ότι και στις πιο μαύρες εποχές, εκεί που μοιάζουν όλα δύσκολα και ακίνητα και ο αντίπαλος παντοδύναμος, η δύναμη της οργανωμένης πάλης, η πίστη στα ιδανικά του κόμματος, είναι αυτή που ατσαλώνει τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, αυτή που μας δίνει όθηση και αντοχή να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τους σκοπούς μας κάτω από όλες τις συνθήκες, όπως έκανε και ο σύντροφος Διαμαντής. Ταυτόχρονα διδασκόμαστε από το παράδειγμα του συντρόφου, που και μετά την αποφυλάκησή του έδρασε πρωτοπόρα στο εργατικό κίνημα, ως πρωτοπόρος κομμουνιστής συνδικαλιστής, με τίμημα και πάλι την απόλυση και φυλάκησή του την περίοδο της δικτατορίας. Μαθαίνουμε τι σημαίνει να είσαι κομμουνιστής, λαϊκός ηγέτης, μπροστάρι στους αγώνες των εργαζομένων και να συμβάλλεις με την πάλη σου στην αλλαγή των συσχετισμών στον χώρο που χρεώνεσαι, όπως ο σύντροφος που συνέβαλε στο πέρασμα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων στα χέρια των ταξικών δυνάμεων μετά τη δικτατορία. Οι σύντροφοι που πέρασαν από τις γραμμές της ΚΝΕ στην περιοχή κρατούν ενθύμιο την έγνοια και την αγάπη για την νεολαία και τις πολύτιμες ιστορίες από τις φυλακές, από τη δράση του κόμματος σε δύσκολες περιόδους. Με το παράδειγμα του συντρόφου Διαμαντή Μαυροδόγλου και όλων όσων με τη στάση τους μας δίδαξαν την ανταλλάντευτη πάλη κάτω από όλες τις συνθήκες, οι νεότεροι συνεχίζουμε. Δίνουμε το λόγο μας ότι τα μέλη της ΚΝΕ θα τιμούμε το παράδειγμα της ζωής όλων αυτών που δεν λύγησαν, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπόθεση εργατικής τάξης. Θα συνεχίσουμε σταθερά στον ίδιο δύσκολο μα όμορφο αγώνα για τη νέα κοινωνία που και ο ίδιος ονειρεύτηκε για τον σοσιαλισμό. Καλό ταξίδι, σύντροφε.